Απελπιστικά χαμηλό το ζήτα κάθε ημέρας εν μέσω κορονοϊού στις περισσότερες επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές και αφορούν κυρίως στη διάθεση τροφίμων. Καλύτερα να είχαμε κι εμείς κλείσει με υπουργική απόφαση και να πληρωθούν και οι υπάλληλοι, αλλά και εμείς να μην πετάμε πόρευμα. Λιγοστοί οι καταναλωτές που κινούνται στο κέντρο των πόλεων και εκείνοι που το κάνουν, όπως παραδέχονται υπάλληλοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, επιλέγουν τα σούπερ μάρκετ για τα ψώνια τους, ώστε να αποφύγουν περισσότερες από μία μετακινήσεις. Λόγω περιορισμού κινήσεων, πάνε στις υπεραγορές. Ο κόσμος είναι κλεισμένος. Κάπου πάει σε γρήγορες μετακινήσεις, δηλαδή ένα κομμάτι πλέον. Σούπερ μάρκετ δηλαδή. Ναι, πάει, ψωνίζει όλα, τέλος. Τα ιχθυοπολία περνούν δύσκολες ημέρες και οριακά τα φέρνουν βόλτα, ενώ σχεδόν όλοι οι ιχθυοπόλες αναγκάζονται να πετούν αλλιεύματα τα οποία ξεμένουν. Πεσμένα τα πράγματα πολύ, δουλεύουμε 1-2 φορές την εβδομάδα και αυτό με δυσκολία. Δεν πάει καθόλου, 50-60% τόσο. Τόσο πολύ. Παραμένετε ανοιχτός όμως. Τι να κάνουμε. Πετάτε εμπόρευμα. Εννοείται ότι πετάμε. Το ψάρι είναι ένα είδος που δεν κρατάει πάνω από 2 μέρες. Και έχει μειωθεί η ποσότητα που παίρνουμε, αλλά και μας μένουμε. Στα όρια τους και οι φούρνοι, με κάποιους αρτοποιούς να σκέφτονται ακόμη και να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους χωρίς κυβερνητική εντολή. Η βιωσιμότητα των φούρνων... Πολύ πεσμένη πλέον. Γενικά για όλους τους φούρνους. Δηλαδή μπορεί να βγαίνεις και να πει έχω δουλειά, γιατί δεν γίνεται. Τα οπωροπολία κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τους πελάτες τους. Ακόμη και delivery οργανώνουν, κυρίως για ηλικιωμένους. Έχουμε πρόβλημα τα αρτοποιία, τα κρεοπολία, τα μανάβικα, όλοι μαζί. Οπότε και που είσαστε ανοιχτοί... Καλημέρα. Μιλάμε για πτώση 70% κάτω. Θα προτιμούσατε δηλαδή να σας κλείσουν... Να έκλεινα και αν έφερνα και εγώ το επίδομα κάτι θα γινόταν, γιατί μένουν όλα πλήρωτα. Στις λαϊκές αγορές, έμποροι και παραγωγοί έχουν πετύχει την χωροταξική ρύθμιση που υπαγορεύει η κοινή υπουργική απόφαση λόγω του κορονοϊού. Και εκεί όμως, η κίνηση και κατ' επέκταση οι τζίροι κινούνται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, με πολλούς εμπόρους και παραγωγούς να πετούν ευπαθή προϊόντα που μένουν αδιάθετα στους πάγκους.